Είμαστε πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, η οποία αφορά διάφορα γυναικολογικά προβλήματα. Αναφέραμε για το test PAP και τώρα συζητάμε με τον γιατρό μας για τις κολπίτιδες, οι οποίες δεν αφορούν μόνο συγκεκριμένα είδη μικροβίων, αλλά γενικά οτιδήποτε μπορεί να προκαλεί φλεγμονή στην περιοχή του κόλπου θεωρείται κολπίτιδα και χρειάζεται ανάλογη αντιμετώπιση. Για τέτοιες περίπτωσες που κάποια κυρία δεν δώσει την πρέπουσα προσοχή σε μια κολπίτιδα. Γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι και ασυμπτωματικές τις κολπίτιδες. Βέβαια. Δηλαδή χωρίς να έχει κανένα σύμπτωμα. Μπορεί να έχει κανένα σύμπτωμα, μπορεί να έχει κάποια κολπίτιδα, να υπάρχουν κάποια λίγα υγρά που να λέει η γυναίκα τα είχα αυτά τα υγρά. Υπάρχουν αυτά από καιρό ή τα έχω ξαναδεί ή δεν τα δίνω σημασία, άστα, αν πονέσω, αν οτιδήποτε. Και επειδή είναι και το ίδιο του Έλληνα να είμαστε έτσι αμελείς, να πούμε εντάξει, θα δούμε. Αυτές όμως μπορεί να προχωρήσουν, να εξελιχθούν και να αρχίσει μετά από καιρό και στον τράχυλο πρόβλημα και τραχυλή και αν δώσει με τα συμπτώματα και αρχίσει πόνο στην επαφή, καμιά εμφάνιση αίματος που πάμε δηλαδή στην αιμορραγική τραχυλίτιδα, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τότε από εκεί που μπορούσε να γίνει καλά με μια απλή αγωγή, κάτι από το στόμα, με κάποια κολπική κρέμα, με ένα κολπικό υπόθετο, να αρχίσουμε καυτηριάσεις, να αρχίσουμε άλλες ιστορίες, που μετά από εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτό ήταν και η κατάσταση. Δηλαδή, άμα αμεληθεί η κολπίτιδα, μπορεί να οδηγήσει σε πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Ακριβώς. Και μακροπρόθεσμα είναι να θεωρείται μια προκαρκινική κατάσταση, ότι συνέχεια, ας πούμε, υπάρχει μια περιοχή, γενικά είναι αυτό το κανόνα στην ιατρική, όταν μια περιοχή συνέχεια είναι ρυθισμένη, είναι πιο ευάλωτη στις καρκινικές εμφανίσεις. Ακριβώς. Γιατί η κολπίτιδα, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ό,τι καταλήγει στην ιατρική σύντιδα σημαίνει φλεγμονή. Άρα λοιπόν υπάρχει κολπίτιδα, θα δείτε υπάρχει και τραχυλίδα και σώτατε SPAP, συνήθως το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για καρκίνο, αρνητικό για νεοπλασία, αλλά κολπίτιδα, τραχυλίτιδα, κολπίτιδα, ενδοτραχυλίτιδα. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις που είναι προχωρημένη η τραχυλίτιδα, έχει επηρεάσει και έχει μπει και εσωστόμιο και θα δείτε να βγαίνει αίμα ή να υπάρχει πρόβλημα και στο τεστ πάμε η γυναίκα να βλέπει ενδοτραχυλίτιδα και να λέει τι είναι αυτό τώρα, είναι κάποιο πιο εξειδικευμένο που βέβαια γι' αυτό όπως σας είπα έχει σημασία να γίνει σωστά το τεστ PAP, να πάρθει σωστά το υλικό για να ξέρουμε πού αν υπάρχει πρόβλημα, σε ποιο στάδιο και σε ποια φάση είναι που μπορούμε να επεμβούμε. Γιατί εδώ για να κάνω μια μικρή παρένθεση που πολλοί ίσως δεν το ξέρουν, είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και πού θα εντοπιστεί η βλάβη και πόσο σοβαρή είναι, οπότε ανάλογα να μπορέσουμε να επεμβούμε. Που σε αυτό βέβαια θα μας βοηθήσει, το αναφέρω έστω να το ξέρουν οι γυναίκες, η κλασματική απόκριση, γιατί αν η γυναίκα είναι πάνω από 50-55 χρονών, θα δείτε ότι και συνήθως είναι σε μηνόπαυση, θα δείτε έτσι και εμφανιστεί, το λέμε βέβαια και στους φοιτητές ή το λέμε και στις γυναίκες, έτσι και δούνε και μία σταγόνα και μία σταγόνα αίμα στην μηνόπαυση, φοβόμαστε μήπως υποκρύπτει κάτι πιο σοβαρό. Θέλει να γίνει διαγνωστική απόκριση. Να γίνει διαπόκριση, να βγει υλικό από τη μήτρα για να σιγουρευτούμε ότι ξέρετε δεν συμβαίνει τίποτα άλλο. Σε αντίθεση με το τεστ PAP και με τον καρκίνο που λέμε του ενδοτραχύλου, ότι εδώ πρέπει να γίνει κλασματική απόκριση, δηλαδή ενώ στη μία περίπτωση είναι η θεραπευτική διαγνωστική απόκριση που μπαίνει τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε μέχρι στον πυθμένα της μήτρας και ξύνει το όλο το υλικό που βγαίνει προς τα έξω, οπότε ξέρουμε αν συμβαίνει κάτι όχι. Εδώ επειδή όπως είπα προηγουμένως έχει σημασία να εντοπιστεί το σημείο της βλάβης και πόσο τεταμένη είναι η βλάβη, θα πρέπει να γίνει η απόκριση σε δύο χρόνους. Που πρέπει και ο γυναικολόγος να το ξέρει και η γυναίκα όταν θα το δει να μην πανικοβληθεί ότι τι μου κάνει, ότι ένα αποτέλεσμα είναι για το πρώτο τμήμα ενώ μετά έχουμε άλλο αποτέλεσμα. Μπαίνει δηλαδή ο γυναικολόγος, ξύνει, βγάζει το υλικό από το πρώτο τμήμα, το εξωτερικό του δηλαδή στόμιο του τραχύλου και μετά πάει και πιο βαθιά και βγάζει και από και υλικό, οπότε υπάρχουν δύο αποτελέσματα για δύο διαφορετικά τμήματα βιοψίας που κάνουμε, για δύο διαφορετικά υλικά που έχουμε στα χέρια μας. Είναι αυτό που είναι το έξω-έξω, οπότε να ξέρουμε αν είναι εξωτερικά και μπορούμε γρήγορα να επιβούμε να κάνουμε κάτι ή το έχει προχωρήσει και από το εσωτερικό που ξύνουμε το εσωτερικό της μήτρας, εάν είναι βαθιά η μήτρα, βαθιά η βλάβη και τι πρέπει να κάνουμε και στην περίπτωση αυτή. Αυτή είναι η κλασματική απόκριση, έτσι το αναφέρω εγκυκλοπαιδικά να το ξέρει ο κόσμος, που είναι πολύ πολύ εξειδικευμένη και πολύ πολύ ξεχωριστή είδος απόκρισης. Γιατί συνήθως, εάν η γυναίκα έχει περάσει τα χρόνια και δει αίμα, είναι όχι επίγον, υπερεπίγον να πάει στον γυναικολόγο, να το συζητήσει, να την εξετάσει
Και το βασικότερο για μένα, θέλετε, για να εισκάσει, γιατί ούτε με γυναικολογική εξέταση, ούτε με υπέρηχο, ούτε με καρκινικού δείκτε, με τίποτα δεν ησυχάζουμε, εάν να γίνει μία θεραπευτική, μία διαγνωστική απόξηση. Και πιστεύω στι κολπίτιδε, όταν, από ό,τι είπατε μέχρι τώρα, κατάλαβα ότι όταν είναι μια πολύ φρέσκια κολπίτιδα, να το βάσω εισαγωγικά, δηλαδή μόλι έχει εμφανιστεί και μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ εύκολα. Ενώ όταν αφαιθεί και χρονίσει, είναι πιο δύσκολη η αντιμετώπιση της. Αυτό και ήθελα να καταλήξω. Αυτό που σας είπα, όταν είναι νωρίς αντιμετωπιστεί και να μην αρχίσει να δίνει συμπτώματα, γιατί ξέρετε στην αρχή μπορεί να την ανακαλύψουμε πολύ απλά, να πει η γυναίκα έχω ένα μικρό πρόβλημα, εάν αρχίζουν, όχι να λέει ότι έχει κάποια οσμήτα υγρά της, όχι ότι έχει μια φαγούρα, ότι έχει πρόβλημα ο σύντροφος, όχι μπορεί, αρχίζουμε ανεπιπλακή να αρχίσουμε να γίνει και κυστήτιδα, δηλαδή τα υγρά, επειδή θα έχει πολλά υγρά η γυναίκα, να επηρεάζει και την οροδόχο κυστή και να αρχίζουν κυστήτιδες, ουρολοιμώξεις και άλλες ιστορίες που η γυναίκα δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να είναι από την κολπίτιδα, γιατί σου λέει έχω πρόβλημα με την οροδόχο κυστή, έχω ουρολοιμώξη γιατί. Ναι, αν έχετε εσείς και εγώ ουρολοιμώξη ή κυστήτιδα, θα πρέπει να πιούμε νερά, που κλασική θεραπεία, νερά και μια αγωγή από το στόμα και τελειώσαμε. Η γυναίκα όμως έτσι και παρουσιαστεί και πει ναι, έχω κολπίτιδα, έχω κυστήτιδα, έχω... θα έρθει βέβαια με το κλασικό. Γιατί έχω ουρολοιμώξη. Γιατί μου έβγαλε ένα αποτέλεσμα ή πηγαίνω συχνά στην τουαλέτα. Ναι, υπάρχει κολπίτιδα ή κυστήτιδα ή ουρολοιμώξη, οτιδήποτε, αλλά με τίποτα δεν θα μείνουμε στα πολλά νερά, στην αγωγή από το στόμα, εάν δεν πάρει και κολπικά θεραπεία, κολπικά υπόθετα, αλυφή, κρέμα, οτιδήποτε. Δεν πρέπει και αυτά να γίνουν μαζί. Οπωσδήποτε, γιατί δεν μπορεί ίσως να καταλάβει ότι ανατομικά η ουροδόχος κύστη με τη μήτρα, με το κόμπι, είναι κολλημένο πάνω στη μήτρα. Οπότε, εάν τυχόν υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχουν τα υγρά, υπάρχει αυτό η φλεγμονή που δεν αφήνει την ουροδόχο κύστη να συσπαστεί, να βγουν τα ούρα, να αδειάσει. Οπότε, κύστη. Αυτό μπορεί να έχει. Οπότε η γυναίκα πάει στην τουαλέτα, αδειάζει και νομίζω ότι τελείωσε, έρχεται και σου λέει το χαρακτηριστικό. Γιατί πήγα στην τουαλέτα, αλλά αισθάνομαι ότι θέλω να ξαναπάω ενώ δεν έχω τίποτα ούρα. Είναι γιατί από την κολπίτιδα δεν συσπάστηκε η οροδόχος κύστη, δεν βγήκαν όλα, δεν άδειασε καλά, μείναν υπολείμματα, ήρθαν τα νερά, δημιουργήθηκε τα ούρα, η καινούργια ποσότητα, αλλά ένα μέρος παραμένει πάντα μέσα στην κύστη. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέμε, σας λέω, είναι αυτό που λέμε ότι στον δρόμο, μα δείτε οι λακκούβες που υπάρχουν, άμα δείτε πέφτει υψηλή βροχή, μένει ένα πράσινο, δεν είναι, που είναι τα μικρόβια αυτά που δημιουργούνται. Ναι. Ενώ αν έρθει μια καταρακτώδη βροχή, τα καθαρίζει όλα. Έτσι ακριβώς είναι και με την κύστη. Ή θα συσπαστεί να βιάσει καλά, να μην μένει υπόλοιμα ποτέ. Και ένα τελευταίο έτσι που ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την υγεία της μήτρας, οι εκτρώσεις κατά πόσο είναι επιζήμιες? Τώρα ανοίγεται πολύ μεγάλο θέμα και είναι επιζήμιες. Είναι μια επέμβαση που γενικά το λέμε και γι' αυτό λέμε και στις γυναίκες ότι ξέρετε πρέπει να πάρετε μέτρα εάν έχεις γεννήσει, να πάρεις, ξέρω εγώ, να πάρεις αντισυλληπτικά στο σπιράλ, στις κοπέλες, να πάρεις κάποιο τρόπο να χρησιμοποιήσεις αντισύλληψης, γιατί εδώ επεμβαίνει στη φύση. Δηλαδή δεν βάζω εγώ το ηθικό, το κοινωνικό, το ιατρικό, όποιο θέλετε, το μέρος. Είναι μια βία επέμβαση. Συνήθως. Είναι μια επέμβαση που αυτή η επέμβαση, ενώ ο οργανισμός έχει μπει σε κάποια, είναι σε ένα στάδιο, είναι σε κάποιο επίπεδο, εσύ έρχεσαι, το διακόπτεις αυτό και προσπαθείς βία να το επαναφέρεις. Όλα αυτά, συν το ορμονικό, συν το ψυχολογικό, συν οτιδήποτε άλλο, σας λέω, ιατρικό, ηθικό, κοινωνικό, ό,τι θέλετε να το πείτε, είναι πρόβλημα που εγώ τουλάχιστον συνιστώ, όχι εγώ, πιστεύω και όλοι οι γυναικολόγοι, να το αποφεύγουν. Δηλαδή να γίνεται έλεγχος, να γίνεται η πρόληψη, να μην φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που λένε το χάπι της επόμενης μέρας, συνιστάται να το παίρνουν για γλιτώνουν την επιθυμία της κοίησης. Ναι, μέχρι ένα βαθμό, τουλάχιστον αρκετές φορές εγώ το έχω συστήσει. Είδα αποτελέσματα, δηλαδή είδα αποτελέσματα. Το χάπι της επόμενης ημέρας, για να καταλάβουν οι γυναίκες, να μην τις κουράζω με ιατρικές ορολογίες, είναι ότι με αυτό έρχεται η περίοδος, έρχεται αίμα πολύ, απλώς όμως μετά περιμένουν ότι εντάξει, δεν θα μείνω έγκυος και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Όχι, με αυτό είναι ότι επηρεάζονται οι ορμόνες, δεν γίνεται ίσως καλή ορυξία να γίνει κάποια σύλληψη και μετά με την αιμορραγία που έρχεται, φεύγει το ενδομήτριο και δεν μένει έγκυος. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα ότι το κύκλο που περιμένει τον επόμενο θα είναι λίγο, θα έχει κάποιες ακατάστατες ημέρες, κάποιες ακατάστατες ημερομηνίες ή ροή αίματος σε ακατάστατες
σε κατάσταση και φυσικά δεν συνειδητοποιεί συνέχεια. Όχι, όχι. Είναι... Okay. Σα λέω και για μένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, όχι να το παίρνει συνέχεια, να μην το παίρνει συνέχεια, αλλά να κάνουν ένα σχεδιασμό, μία πρόληψη και να ξέρουν πώς θα γλιτώσουν δύσκολες καταστάσεις. Γιατί δεν είναι μόνο η εγκυμοσύνη. Δηλαδή, αν ήξεραν τι προβλήματα, τι μπορεί να κολλήσουν οι γυναίκες από αρρώστιες, σας λέω θα τρέμανε και θα αφήναν τελευταίο την εγκυμοσύνη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά και τα άλλα που είναι τα καθημερινά θέματα υγείας που μπορεί να τις ταλαιπωρούν μια ζωή, είναι και ένα πολύ σημαντικά που εγώ σε νέες κοπέλες σας λέω. Κάντε με προφυλακτικό, κάντε επαφή με προφυλακτικό. Πολλές μου λένε, α, όχι, αντισύλληψη και αυτό. Και εκείνο το κάνουν και μπορεί να το κάνουν. Βέβαια, για να μην τώρα, ίσως είναι ένα άλλο θέμα που μπορούμε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Από το τηλέφωνο, σηκώνω το τηλέφωνο, γιατρέ, πες μου αντισυλληπτικό να πάρω. Και πολλοί από εμάς, ελαφρά την καρδία, να πάρει αυτό. Δεν μπορεί να δώσει αντισυλληπτικά έτσι. Δηλαδή, να δώσει αντισυλληπτικά, αλλά να έχει κάνει η γυναίκα πρώτα το test pap, να την έχει κάνει ένα υπερηχογράφημα. Να έχει κάνει ορμονικό έλεγχο, να δει οι ορμόνε από το σηκώτη, γιατί θέλω να μεταβολίζει το σηκώτη. Ότι είναι καλά. Να μην καπνίζει, να μην έχει πρόβλημα με φλεβίτη, με τα αγκέρα. Είναι τα ουσιαστικά που πρέπει να τα δούμε αυτά. Να δούμε, να είμαστε σίγουροι τι συμβαίνει. Τώρα, πάρε αυτό το αντισηλητικό ή πάρε το άλλο αντισηλητικό. Δηλαδή σε μια καπνίστρια θα δει ένα αντισηλητικό. Όχι. Σε καπνίστρια ή σε γυναίκα που έχει πρόβλημα με τις φλέβες, δηλαδή κάποια φλέβη και αν υπάρχει οτιδήποτε, θα είμαι πάρα πάρα πολύ προσεκτικός και θα προτιμούσε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Γιατί σε γυναίκα που έχει γεννήσει, δηλαδή έχει τα παιδιά της και δεν θέλει να μείνει ξανά έγκυος, ή θα την πω, κάνε με προφυλακτικό που είναι το καλύτερο, ή σε τεκούσα μήτρα, δηλαδή σε μήτρα που έχει γεννήσει, μπορεί κάλλιστα να βάλει ένα σπιράλ που θα τη βοηθήσει για τα επόμενα χρόνια. Που ούτε ορμόνες, πιο ασφαλή είναι. Πιο ασφαλή είναι και τουλάχιστον θα έχει το κεφάλι της ήσυχο για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Δηλαδή τα αντισυλληπτικά καλύτερα κάμα καπνίσεις και αυτά. Τα αντισυλληπτικά να σας πω, μπορεί να τα πάρουν, αλλά επειδή οι γνώμες διήστανται, δηλαδή αν πάτε σε ένα συνέδριο και ακούστε 10 καθηγητές, οι 5 έχουν τη μία άποψη, οι άλλοι 5 διαφωνούν κάτι άλφα που θέλει πολύ προσοχή, πολύ μελέτη να τα δώσεις, αλλά εκείνο που μένω, όχι ελαφρά την καρδιά, σήκωσα το τηλέφωνο, πήρα τον γιατρό μου και ο γιατρός είπε πάρε αυτό, πάρε εκείνο. Έτσι, πάρε το τάδε αντισυλληπτικό ή το τάδε αντισυλληπτικό. 1-2 φορές θα υπάρξουν προβλήματα που είναι κρίμα γιατί μιλάμε για νέα άτομα, για νέες κοπέλες. Μια γυναίκα που έχει κολπίδιδα, χρόνιες κολπίδιδες, δηλαδή που έχει μια ευαισθησία συνέχεια, κολλάει διάφορα με μικρόβια, παρουσιάζει λεγμονές. Είναι πιο δύσκολο να συλλάβει. Ναι, βέβαια. Κάποια γυναίκα που έχει επαναλαμβανόμενη ή έχει αυτή την κατάσταση που λέμε χρόνια κολπίτιδα, δηλαδή υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα που υπάρχει μια μόλυνση, μια φλεγμονή στον κόλπο. Όταν υπάρχει δηλαδή φλεγμονή στον κόλπο, υπάρχει φλεγμονή στην περιοχή και έχει ερεθιστεί και ο τράχυλος. Και αν δείτε δηλαδή, υπάρχει κολπίτιδα, φλεγμονή και η φλεγμονή έχει μεταφερθεί στον τράχυλο και υπάρχει και φλεγμονή στο τραχύλο. Δηλαδή είναι που είναι, αν μπορούμε να το πούμε, ο τράχυλος φραγμός για το σπέρμα, εάν υπάρχει ένας ερεθισμός εκεί, ο φραγμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Και αν δείτε ότι σε κάποιες ξεκινούμε και θέλουμε να επεκταθούμε και θέλουμε να τις βοηθήσουμε και λέμε να μην πάμε γιατί έχουν περάσει κάποια χρόνια ή έχουν κάποια προβλήματα και δεν πάμε κατευθείαν στην εξωματική, θα κάνουμε και κάποιες, ένα είδος θεραπείας όπως λέγεται που είναι σπερματέχηση. Σπερματέχηση δηλαδή τι είναι, είναι ο καθαρισμός, η φυγοκέντρηση να γίνει το σπέρμα όσο καλύτερο γίνεται του συζύγου και αυτό γίνεται έγχυση στο ιατρείο ή στην κλινική όπου το κάνουμε, στη μήτρα μέσα με απλά καθετηράκια, αλλά να προσπεράσουμε το φραγμό του τραχύλου, οπότε